Και κύριοι στην εκπομπή μας, πάμε τώρα Σκωτία. Πάμε να δούμε Στέλιο Δημητρίου. Να μιλήσουμε με Στέλιο Δημητρίου, όχι να δούμε, να ακούσουμε βασικά Στέλιο Δημητρίου. Πρώτη κλίση στην Εθνική. Μία κλίση η οποία έρχεται σαν επιστέγασμα αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας και αυτής της πολύ καλής απόδοσης που είχε με τη Σεντ Μίρεν στον φετινό χρόνο. Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι, Ανίκο μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, για πες μου, πώς νιώθεις τώρα που έχεις κληθεί στην εθνική ομάδα? Όπως και να πούμε, είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος, γιατί πιστεύω είναι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει ο οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής στην καριέρα του, είναι κληθεί να αγωνιστεί και να προπονηθεί με την εθνική του ομάδα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι. Στέλιο, αυτή η χρονιά ήταν, θα έλεγες, εγώ ξέρω, αλλά σε ρωτάω για να μου το πεις και εσύ, θα έλεγες ότι ήταν η καλύτερη του Στέλιου Δημητρίου? Ναι, μπορώ να πω ότι η φετινή και όχι μόνο, πιστεύω και από τις περασμένους 6 μήνες της περασμένης σεζόν που κρατήσαμε την ομάδα στην κατηγορία και η φετινή όπου κερδίσαμε και το πράσιμα, μπορώ να πω ναι, ότι είναι η καλύτερη, καλύτερος ανάμιση χρόνος της καριέρας μου. Mm. Και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά, σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Θα σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Πιστεύεις ότι οι Κύπροι ποδοσφαιριστές πρέπει να ξενιτευτούν για να πάρουν τις ευκαιρίες που θέλουν και τις ευκαιρίες που πρέπει να έχουν? Και σε ρωτάω αυτό, Στέλιο, σε ρωτάω αυτό γιατί, ναι, να σου το δικαιολογήσω. Σε ρωτάω αυτό γιατί στην Κύπρο το πρωτάθλημα έχει περισσότερους ξένους παρά Κύπριους ποδοσφαιριστές. Άρα οι θέσεις για τις οποίες μπορείτε να παλέψετε και για τις οποίες μπορείτε να βρεθείτε στην ενδεκάδα είναι σαφώς περιορισμένες. Ξέρω γιατί μου έθεσες και την ερώτηση και πιστεύω είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί όπως παρακολουθάμε χθες, παρακολουθούσα και τα βραβεία ζωντανά του ΠΑΣΚ και είδαμε μια εντεκάδα με τους καλύτερους παίχτες. Μόνο ξένους. Μόνο ξένους. Μπράβο τους καταρχήν, θα σας δώσω τα συγχαρητήρια μου. Αλλά νομίζω είναι λίγο λυπητερό για εμάς τους Κύπριους να βλέπουμε ολόκληρο πρωτάθλημα και να μην βραβεύονται Κύπριοι ποδοσφαιριστές στην καλύτερη εντεκάδα. Όσον για να ξενιτευτείς, για να πάρεις τις ευκαιρίες σου, νομίζω υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις σαν τη δικιά μου που έχουν φύγει στο εξωτερικό και έχουν επιβραβευτεί με την φυγή τους από την Κύπρο. Υπάρχουν και περιπτώσεις που στην Κύπρο πήραν κάποιες ευκαιρίες και κερδίσαν την ευκαιρία τους. Αλλά νομίζω θα έρθει και ο καιρός που στην Κύπρο θα καταλάβουν ότι θα στραφούν περισσότερο στον Κύπρο ποδοσφαιριστή, γιατί βγαίνει και στο γήπεδο, πιστεύω, σε κάποια στιγμή ότι οι ομάδες μπορούν να εξαρτηθούν παραπάνω πάνω σε Κύπριους ποδοσφαιριστές. Ναι. Άρα εσύ με αυτά τα οποία μας λες, δεν σε βλέπω ή δεν σε καταλαβαίνω να είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις να επιστρέψεις σύντομα στην Κύπρο. Ή όχι, κάνω λάθος? Κοιτάξτε, η Κύπρος είναι το σπίτι μου. Δεν λέω ποτέ όχι να επιστρέψω στο σπίτι μου, αλλά τη δεδομένη στιγμή πιστεύω είμαι ευχαριστημένος στο εξωτερικό και βλέπω το άμεσα μέλλον μου να συνεχίσω στο εξωτερικό. Στη Σκωτία ή κάπου αλλού? Μπορεί και στη Σκωτία. Όμως προς τη δεδομένη στιγμή, να σου πω αλήθεια, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο παρά να έρθω στην Κύπρο για να ξεκινήσω προπονήσεις με την εθνική ομάδα. Λογικό. Εντάξει, υπάρχει ο ατζέντης μου που δουλεύει πάνω σε αυτά τα θέματα. Εγώ δεν θέλω να πολύ ασχολούμαι. Από εκεί και πέρα, όταν έρθουν οι επίσημες προτάσεις, ενδιαφέρον υπάρχουν από ομάδες, αλλά τα πρωταθλήματα εδώ ακόμα συνεχίζονται και σε κάποιες άλλες χώρες του εξωτερικού, οπότε όταν τελειώσουν κιόλας με το καλό, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Ναι. Στέλιο, θέλω να μου πεις, εντάξει, το ότι πολύ πιθανόν να είχες μία κλίση στην εθνική ομάδα ήταν δεδομένο γιατί είχες κάνει μία πολύ καλή χρονιά.
και ήταν δεδομένο γιατί είχες μια σταθερά καλή απόδοση. Δεν είχες δηλαδή πολλές μεταπτώσεις, είχες μια σταθερά καλή απόδοση που ανάγκασε τον Ραν Μπεν Σίμον να σε πάρει στην ομάδα, στην Εθνική, να σε καλέσει. Πώς ένιωσες την ώρα που σε πήρανε τηλέφωνο από την ΚΟΠ ή τέλος πάντων που σε ενημερώσαν από πριν ότι πολύ πιθανόν να είσαι μέσα στις επιλογές? Εντάξει, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα αυτή την ώρα. Να σου πω αλήθεια, δεν το περίμενα. Γιατί? Με το που εντάξει, δεν το είχα, δεν το περίμενα. Ότι το ήθελα πολύ και ότι ήταν το όνειρο μου να κληθώ για την εθνική ομάδα, δεν θα σου πω ψέματα, ήταν ένα όνειρο και πραγματοποιήθηκε. Mm-hmm. Απλά δεν το είχα κατά νου. Τώρα είχαμε τελειώσει τη σεζόν, είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα. Είχα το μυαλό μου σε άλλα πράγματα για το μέλλον που θα είμαι του χρόνου. Είχα το μυαλό μου σε άλλα πράγματα και ήρθε πολύ ξαφνικά και ήρθε την καλύτερη στιγμή, πιστεύω, στην καριέρα μου. Ναι. Και την χρονική διάρκεια που ήρθε. Mm-hmm. Πάντως στη Σεντ Μίρεν είναι ξεκάθαρο ότι δεν συνεχίζεις, έτσι. Γιατί νομίζω ότι προχθές είχες κάνει και μια ανάρτηση με την οποία ευχαριστούσες τους συμπαίκτες του. Ναι. Τελειώσαμε πριν περίπου 2 εβδομάδες το πρωτάθλημα. Εγώ το είχα συζητήσει μαζί τους για το νέο μου συμβόλαιο λίγο πριν τη λήξη του πρωταθλήματος, νομίζω 1 εβδομάδα πριν το τελευταίο μας αγώνα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα αγωνιστικά που μιλήσαμε με τον προπονητή και για κάποιους άλλους λόγους και αποφασίσαμε να χωρίσουμε τους δρόμους μας φιλικά. Mm-hmm. Και να συνεχίσω κάπου αλλού. Ναι. Προπονήσει κάνεις τώρα? Ναι, ναι, ναι. Είχαμε προπονήσεις μέχρι χθες. Κάναμε προπονήσεις, όχι όλοι οι ποδοσφαιριστές, γιατί μερικοί ποδοσφαιριστές που είναι από κάτω Αγγλία και πήγανε σπίτες, αλλά γιατί τελειώσαμε νωρίς εμείς. Υπάρχουν παιχνίδια που παίζονται ακόμα στην κατηγορία μας για τα play-off, για τη δεύτερη ομάδα που θα ανέβει στη Premier League. Αυτοί παίζουν ακόμα, αλλά επειδή τελειώσαμε πολύ νωρίς, κρατήσανε οι παίχτες που θέλαν να κάνουν προπονήσεις. Μείναμε, όχι πολύ, αλλά λίγοι μείναμε να κάνουμε κάποιες προπονήσεις και εμένα με βόλεψε τη δεδομένη στιγμή. Mm-hmm. Πότε έρχεσαι Κύπρο? Το Σαββατοκύριακο επιστρέφω. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ελπίζουμε όχι να έχεις έτσι μία παρουσία, μια-δυο παρουσία στην Εθνική. Ελπίζουμε, Στέλιο, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, πιστεύω σε σένα, είσαι ένας παίχτης με φοβερά προσόντα, προσόντα τα οποία δεν βρίσκεις εύκολα σε ποδοσφαιριστές. Ελπίζω πραγματικά και ο επόμενος σου σταθμός να σε βοηθήσει και καλύτερη πορεία να έχεις, αλλά και ελπίζουμε να σταθεροποιηθείς, να πάρεις μία θέση στην αποστολή της εθνικής ομάδος μόνιμη, γιατί πραγματικά εγώ σου λέω ξανά, τα προσόντα σου δύσκολα τα βρίσκεις σε άλλους ποδοσφαιριστές. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Είναι, λέω αυτό που νιώθω. Πραγματικά. Και εγώ σας υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό. Μπράβο. Μπράβο, Στέλιο μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Καλό σου μεσημέρι. Θα σε δούμε στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σου.